Παρέμβαση στη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνική Άμυνα για τα επιδόματα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο έκανε εκτεταμένη αναφορά στη ρύθμιση για το κόμμα Κασιδιάρη. Όπω ανέφερε μεταξύ άλλων στην τριτολογία του ο Πρωθυπουργό, αντί να ζητήσετε συγγνώμη, κύριε Τσίπρα, για του ποινικού κώδικε, έρχεστε εδώ και μα καλείτε να ζητήσουμε εμεί συγγνώμη. Δεν θα το κάνω ήταν ακραία πράξη διαπλοκής και εξυπηρέτηση συμφερόντων η ψήφιση των ποινικών κώδικων μία εβδομάδα μετά τη διάλυση της Βουλής. Δεν τα πάτε καλά με τις ψηφοφορίες κύριε Τσίπρα και μας είπατε ότι ψηφίσατε τις Μπελαρά. ΣΥΡΙΖΑ παρών. και εδώ ψέματα. Παρόν ψηφίσατε. Εκτός αν αυτό είναι μου αγέν. Μεταξύ άλλων στη δευτερολογία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «Έχω υποχρέωση να θωρακίσω την άμυνα της χώρας και για την εποχή που δεν είμαι πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ μα παρέδωσε μια ΕΑΒ διαλυμένη στα όρια τη χρεοκοπία. Θυμόμαστε την κατάσταση στην οποία μα παραδόθηκαν τα δύο ναυπηγεία. Η Ελλάδα έχει αγοράσει Ραφάλ, προχωράει η αναβάθμιση των Viper, έχουμε ήδη εκφράσει τη διάθεσή μα να παραλάβουμε F-35 με ημερομηνία παραλαβή το 2028. Εμεί ψηφίσαμε σωστά την αναβάθμιση των Viper, εσεί δεν ψηφίσατε όταν ήρθε η σειρά σα. Για τον ΣΥΡΙΖΑ η άμυνα δεν ήταν αυτός σκοπός.